Με την Αριάδνη Τζίκα και τη Μαρίνα Παπαντονάκη μιλάμε για την εικαστική έκθεση που ετοιμάζουν στο Ηράκλειο, όπου είδηση, τέχνη και υποκειμενικότητα έρχονται να παιδέψουν το μυαλό μας και τα εσωτερικά μας φίλτρα. Αριάδνη και Μαρίνα, είπαμε ότι θα τα πούμε όπως τα νιώθετε. Και ποια θα πούμε όπως νιώθετε? Αυτά όλα που αφορούν στην έκθεσή σας, αυτή την έκθεση που χτίζετε, προετοιμάζετε και από Δευτέρα, 1 Ιουλίου, ανοίγει τις πύλες της και τις πόρτες, όπως λέμε επίσημα, μέχρι και τις 6 του Ιούλη. Και πώς σας ήρθε, βρε κορίτσια μου, όμορφα, καλοκαιριάτικα, να ασχοληθείτε με την είδηση, με την υποκειμενικότητα και όλα αυτά να τα ενσωματώσετε και να τα δώσετε σε εμάς μέσω της τέχνης? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο τη διαδικασία. Mm-hmm. Στην αρχή ήταν να συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Καθοδών με το Δήμο. Απλά επειδή το φεστιβάλ μεταφέρθηκε λόγω των εκλογών, αποφασίσαμε να το τρέξουμε μόνες μας, γιατί ήταν κρίμα να πάει. Είχατε τη δουλειά σας, την είχατε ετοιμάσει, το παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Ακριβώς. Οπότε? Οπότε βρήκαμε καλλιτέχνες από φίλους και από γνωστούς. Είχαμε στο μυαλό μας εξ αρχής το κτίριο της παλιάς Μεσογείος. Στη Χάνδακος. Ναι, γιατί πραγματεύεστε ζητήματα, πραγματεύεστε την είδηση. Ακριβώς. Ναι. Και πώς γιατί αποφασίσατε να δουλέψετε, να παίξετε με την είδηση? Νομίζω ότι καταρχήν το θέμα γενικότερα είναι η υποκειμενικότητα στην είδηση και η υποκειμενικότητα στην τέχνη. Προτιμώ να μιλήσω σίγουρα για την τέχνη, λόγω των σπουδών μου. Και στα δύο πάντως βλέπουμε ότι η πληροφορία δίνεται στο θεατή, στον ακροατή, στον οποιοδήποτε τη λάβει, υποκειμενικά πάντα. Και θα τη λάβει και υποκειμενικά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και ήταν και ένας λόγος που επιλέξαμε να είμαστε δύο, να έχουμε 9 καλλιτέχνες, να δούμε πολλές οπτικές μέσα από αυτή την έκθεση. Θα πάω στο τέρι της υποκειμενικότητας και στην άλλη πλευρά του νομίσματος, την αντικειμενικότητα. Εμείς, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι φωνάζουμε και λέμε αντικειμενική δημοσιογραφία, από εμάς θα τα μάθετε, που είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε καλύτεροι στην αντικειμενικότητα, την έχουμε σπουδάσει την αντικειμενικότητα. Μπορεί αυτό ποτέ να γίνει? Και στην είδηση, που αφορά εμάς, που ερχόμαστε να μεταφέρουμε μία κατάσταση, ένα γεγονός, οτιδήποτε, και να το μεταφέρουμε με τα δικά μας τα εργαλεία, το δικό μας το μυαλό, τις δικές μας συστήσεις που έχουν κινητοποιηθεί, και αντίστοιχα και με την τέχνη. Μπορούμε να έχουμε αντικειμενική αντικειμενικότητα? Θεωρώ ότι τα όρια είναι πολύ δυσδιάκριτα για αυτόν που θα πάρει την πληροφορία. Δηλαδή και για τον ίδιο που θα δώσει την είδηση, πολλές φορές μπορεί να παρασυρθεί πιθανότατα. Νομίζω ότι η φύση μας δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Γιατί ο καθένας το φιλτράρει με τα δικά του τα εργαλεία. Εσάς αυτό είναι κάτι που σας έχει προβληματίσει? Προφανώς και γι' αυτό το κάνετε έκθεση. Αλλά θέλω λίγο έτσι να μπω στο μυαλό σας, να καταλάβω πώς το νιώθετε, πώς θέλετε να βγει προς τα έξω. Το θέμα είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την έκθεση, αρχίσαμε να συζητάμε με τους καλλιτέχνες και είδαμε πόσο πολλές διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Πόσο ο καθένας αντιμετωπίζει τόσο διαφορετικά το κάθε θέμα. Επομένως, έτσι κάπως καταλήξαμε ότι ίσως αυτό είναι το θέμα μας. Τελικά, Ναι. Φοβερό αυτό. Άρα, συναντήσατε ανθρώπους που ήταν στην ίδια αναζήτηση με εσάς, νομίζω, και ήρθε και υλοποιήθηκε. Και αυτό πώς θα το δούμε εμείς αποτυπωμένο, μπαίνοντας στο χώρο της έκθεσης, τι ερεθίσματα θα έχουμε μπροστά μας? Καταρχήν, τα έργα είναι είτε ζωγραφικής, είτε τυπώματα χαρακτικής, βίντεο, ηχητικά, installation. Και νομίζω ο κάθε καλλιτέχνης αποτυπώνει το θέμα με τον δικό του τρόπο. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε εμείς κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι να έρθει κάποιος να το δει. Εσείς ουσιαστικά ρίξατε την ιδέα και διοργανώσατε όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή είπατε σε ανθρώπους, εκφράστε, δώστε το όπως το έχετε εσείς μέσα σας. Αλλάξατε οπτικές με τα ερεθίσματα που πήρατε? Γιατί εσείς έχετε δει τα έργα, το έχετε βιώσει λίγο το κομμάτι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία αλλάζουν πολλά πράγματα, γιατί ακόμη και όταν κάποιος σου περιγράφει το έργο που θα κάνει, με αυτό που κάνει τελικά, μπορεί να φαίνεται πολύ διαφορετικό. Επομένως και εμείς υπάρχει έτσι μια εξέλιξη, να το πω. Όπως και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα.
Σαν να υπάρχει αλληλεπίδραση, ναι. Και το ένα επηρεάζει το άλλο. Πώς είναι να φτιάχνεις μια έκθεση? Δύσκολο. Πώς το κάνετε, πώς το... Και πώς το ευχαριστιέστε τελικά? Θέλει πολύ τρέξιμο, πολύ υπομονή. Που δεν είναι καθόλου καλλιτεχνικό αυτό, ε. Είναι πολύ... Όχι, αλλά μπορεί να γίνει δημιουργικό αυτό το τρέξιμο. Ναι. Και το ευχαριστιόμαστε, ναι, νομίζω και οι δύο. Ναι. Παρά δηλαδή τον υδρότα μεταφορικά και κυριολεκτικά που ρίχνουμε, στο τέλος της ημέρας λέμε ότι κάτι κάνουμε. Το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη φάση ποια είναι? Να βρείτε τους ανθρώπους που θα πλησιάσουν τη σκέψη σας και αυτό που έχετε σαν ιδέα? Νομίζω ότι αυτό πάνω κάτω μέσα από συζήτηση βρίσκεις ένα κοινό σημείο με τον άλλο. Δηλαδή με όλους με έναν τρόπο μπορούμε να ταιριάξουμε. Mm. Αλλά νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη αλλά γενικότερα ίσως και όλο τον κόσμο, είναι η χρηματοδότηση. Εσείς πώς το πάτε σε αυτό το θέμα? Είναι ήδη οι πόροι που λέμε? Βάζετε από την τσέπη σας λεφτά? Κάποια ναι. Αναγκαστικά. Ευτυχώς έχουμε βρει χορηγούς. Στους βρήκατε εσείς, πήγατε πόρτουλα, για σας κάνουμε. Ναι. Όπως και ο ίδιος ο κύριος Γραμματικάκης που μας παραχώρησε το χώρο, νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε. Δωρεάν. Ναι, ναι, γιατί ήταν η αρχή. Ναι. Οπότε με βοήθεια φίλων γνωστών, το καταφέρουμε. Έγινε η δουλειά. Ιδανικά για εσάς, πώς θα έπρεπε να είναι οι συνθήκες? Ιδανικά το κράτος θα έπρεπε να έχει προβλέψει γι' αυτά, ο Δήμος θα έπρεπε να έχει προβλέψει γι' αυτά. Αλλά δυστυχώς ξέρω ότι είναι και πολλά τα ζητήματα που τρέχουν παράλληλα. Και τα αιτήματα, ε. Ναι. Μπορεί ο καθένας φτάνει και λέει ότι έχω μια καταπληκτική ιδέα. Okay, και καλούνται κάποιοι άνθρωποι να αποφασίσουν ποια από αυτά θα υλοποιηθούν ή όχι. Νομίζω ότι έχουμε όμως χώρο για να υλοποιηθούν πολλά περισσότερα από αυτά που φτάνουν στα μάτια τα δικά μας. Και όρεξη από νέους να τα κάνουν. Τι έχει γίνει με εσάς, με τη γενιά τη δικιά σας, δικιά μας, από μεγάλο μερικά χρόνια? Νομίζω ότι σαν να ήρθε ένα κύμα στην πόλη μας, τελευταία 5-6-7 χρόνια, εκεί το σποθετώ λίγο εγώ χρονικά, και έχω την αίσθηση ότι ήσασταν παιδιά που φύγατε, σπουδάσατε, δουλέψατε, κάνατε πράγματα, είδατε άλλα πράγματα και μετά είπατε, ωραία, εγώ θα γυρίσω πίσω. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε εσάς έτσι. Με τι κουράγιο γυρίσατε πίσω? Ακόμα αφενταλαντευόμασταν τα να μείνουμε. Γιατί να μείνετε και γιατί να μην μείνετε? Αρχικά, θέλετε να πω ότι θα μείνουμε γιατί θέλουμε να δώσουμε κάτι στον τόπο μας. Μας αρέσει κιόλας. Εδώ έρχονται άνθρωποι από την άλλη μεριά του κόσμου για να μείνουν στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και υπάρχει και υλικό και άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Και κοινό που θέλει να εκτεθεί σε αυτά τα ερεθίσματα. Ναι, σίγουρα. Γιατί να μην μείνεις? Γιατί είναι όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Που βέβαια παντού θα τις αντιμετωπίσεις, αλλά θα έχεις περισσότερη βοήθεια από το κράτος, μιας που τα αναφέραμε. Mm-hmm. Εδώ είσαι μόνος σου. Πρέπει να το κυνηγείς. Λίγο σαν εξωγήινη όταν ανακοινώνεται ότι εγώ αποφάσισα με τη φίλη μου και συνεργάτη δάμου και καλλιτεχνικό μου έτερο ήμιση, δημιουργικό, να κάνουμε μία έκθεση. Ναι, μπράβο, κορίτσια. Και τι δουλειά κάνετε? Αυτό συμβαίνει και δεν μπορείς να κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, για να βγάζεις χρήματα πρέπει να κάνεις και μια άλλη δουλειά και να κάνεις παράλληλα αυτό. Αλλά είναι μια απόφαση αυτό, ενώ ότι άμα είσαι δοσμένος εκεί πέρα, νομίζω ότι απλά βρίσκεις τον τρόπο να τα συνδυάσεις όλα και το κάνεις. Μου ψηλοποντάς το γιατί μένω, γιατί... Ναι. Αν και δεν ξέρω αν θέλω να μείνω. Εντάξει, είναι στην εξέλιξή του όλο αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να μας ταλανίζει μια ολόκληρη ζωή. Αλλά μόνο τα θέλγητρα αυτού του τόπου είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας διέχουν. Είμαστε πολύ μικρές ακόμα και κανένα. Θα φανεί στην πορεία όλο αυτό το πράγμα. Στην άλλη τη ζωή, την άλλη του, που τον μεγάλων τη ζωή, τι δουλειές κάνετε? Εγώ δουλεύω σε ένα ποτανοπωλείο. Ωραία. Part-time. Αλλά εσύ? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πολύ ευχαριστημένη.
Έμαθες πράγματα εκεί? Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και είχα κάνει και ένα project πιο πριν που ήταν σχετικό με αυτό, οπότε τώρα γνώσεις που δεν είχα νομίζω ότι συμπλήρωσα. Δεν ήρθε δηλαδή τυχαία όλο αυτό? Όχι, καθόλου. Ωραία. Μπορείς να γίνεις μια μικρή μάγισσα, να κάνεις εκεί μαγικά ματζούνια και να κάνουμε όλα μας τα όνειρα πραγματικότητα. Εσύ? Τα δύο τελευταία χρόνια ήμουνα δασκάλα αναπληρώτρια εικαστικών. Ναι. Και παράλληλα παίζω μουσική με την μπάντα μου στο Ηράκλειο. Βρε, τι καλλιτεχνικά παιδιά είσαστε εσείς. Όταν είσαι αναπληρωτής δάσκαλος εικαστικών, έχεις το χρόνο πραγματικά να δώσεις τα παιδιά αυτά που πρέπει να πάρουν τα παιδιά? Το χρόνο της διδακτικής ώρας μπορείς να τον εκμεταλλευτείς όπως θέλεις. Νομίζω ότι ναι, κάνω μια καλή προσπάθεια και οι άλλοι συνάδελφοι, όπως βλέπω. Όσο σας αφήνουν, νομίζω. Το σύστημα δεν βοηθάει τόσο. Τα παιδιά πώς λειτουργούν πια την ώρα των εικαστικών? Γιατί όταν εμείς πηγαίναμε σχολείο, η ώρα των εικαστικών ήταν μια ώρα ανύπαρκτη ουσιαστικά. Ναι, είναι η ώρα του παιχνιδιού, αλλά βλέπω ότι θέλουν, τους αρέσει. Και αν τους πιάσεις και τους κεντρήσεις το ενδιαφέρον με κάτι που ξέρεις ότι είναι πιασάρικο, ας πούμε, για τα παιδιά, mm-hmm. Νομίζω ότι το έχεις καταφέρει. Κάνεις και λίγο performance στην ώρα του μαθήματος. Ναι. Έχεις όλα τα μάτια συγκεντρωμένα πάνω σου. Οπότε είναι μια καλή στιγμή για σένα προφανώς και την απολαμβάνεις. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Ευχαριστούμε και μία με 6 Ιουλίου, η δουλειά η δική σας και των ανθρώπων που γίνατε ομάδα στην πορεία για να μας μιλήσετε για την είδηση και την τέχνη και όλα αυτά υπό το πρίσμα της αντικειμενικότητας ή όχι, όπως θέλει μπορεί να το διαβάσει κανείς, στο χώρο της παλιάς της εφημερίδας Μεσόγειο, στο χώρο της στην Χάνδακος. Είμαι περίεργη να δω τι θα δούμε πάντως. Περιμένω. Να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και να βρίσκουμε πάντα λόγους, να, είτε να μένουμε είτε να φεύγουμε, αλλά να βρίσκουμε τους λόγους τουλάχιστον. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας.